Στην Γαλλία. Εκεί κι αν να έχουμε κόντρες και κόντρες, τελειώνει απόψε η προεκλογική εκστρατεία. Την Κυριακή θα έχουμε τον νέο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Όλα δείχνουν Μακρόν και το τελευταίο debate το έδειξε ακόμα περισσότερο, αφού ο Μακρόν όχι απλώς εκρίθη νικητής από τους Γάλλους, αλλά φαίνεται ότι πιστώνεται και με μεγαλύτερα ποσοστά τις τελευταίες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης, εξαιτίας όλων αυτών των κακών που έχει και έβγαλε και στο debate η Λεπέν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μακράν ο νικητής του προχθεσινού προεδρικού debate, τώρα δρέπει τις δάφνες της νίκης του. Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ Μακρόν και Λεπέν. Τον ανεξάρτητο κεντρό υποψήφιο υποστηρίζει το 62% των Γάλλων και την Μαρίν Λεπέν το 38%. Ωστόσο, η αποχή εκτιμάται ότι θα φτάσει το 25%, ποσοστό ρεκόρ από το 1965. Η ακροδεξιά υποψήφια υπεραμείνθηκε των χυδαίων ενίοτε επιθεσεών της κατά του Μακρόν με τον γνωστό πια λαϊκίστικο λόγο της. On venait pas pour prendre une tasse de thé ensemble, monsieur Borda. On venait pour confronter des visions qui sont des visions radicales, mais différentes. Est-ce que vous êtes serré la main avec Emmanuel Macron hier après? Bien sûr. Vous avez discuté, vous avez... Discuté, non, mais on s'est serré la main, oui, bien sûr. Στην ίδια συνέντευξη που παραχώρησε λίγες ώρες μετά την τηλεμαχία, η Λεπέν έκανε μία εξωφρενική δήλωση. Sur toutes les nouvelles embauches de salariés étrangers, il y aura une taxe de 10%. Et vous savez pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux mettre en place une priorité nationale. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συνέχισε σήμερα την προεκλογική περιοδία του στην πόλη Ροντέ, στην Νότια Γαλλία. Από ουσία τη συζύγου του Μπριζίτ, πολλές θαυμάστριες του υποψήφιου Προέδρου της Γαλλίας αισθάνθηκαν την άνεση να εκφραστούν ελεύθερα. Την ένθερμη υποστήριξή του στον Μακρόν εξέφρασε χθες ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας ακόμη και γαλλικά. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France. Η βουλευτής του Εθνικού Μετώπου, Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, μίλησε για παρέμβαση στα εσωτερικά της Γαλλίας και κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει την Μαρίν Λεπέν, δηλαδή τη θεία της. Votez donc Marine, votez pour la candidate de la France. Η εξαιρετικά ζωόφιλη Λεπέν έχει αντίπαλους τους ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέλη της Greenpeace, σε μια επικίνδυνη αλλά και εξαιρετικά εντυπωσιακή επιχείρηση, ανήρτησαν ένα τεράστιο πανό στον πύργο του Άιφελ με το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης: Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Καταγγέλλοντας τις ακραίες ξενοφοβικές και αντιδημοκρατικές απόψεις της Λεπέν. Μεταξύ των άλλων, η Λεπέν, ξέροντας ότι χάνει, λέει απίθανα πράγματα. Είδατε αυτό για τις προσλήψεις και το 10%. Είπε και κάτι άλλο, ότι αν γίνει πρόεδρος, θα βγάζει τους Γάλλους στη σύνταξη από τα 60 χρόνια.